μιας διαφορετικής τάξεως πλούτο θα πάρουμε τώρα από την ελευθερία. Έτσι, πλούτος είναι ένας διαφορετικός πλούτος, παρόμοιος. Να υπενθυμίσω ότι η ελευθερία είναι από τους ανθρώπους που έπαιξαν έναν, όπως και ο Θανάσης βέβαια, σημαντικό ρόλο σε αυτή την κορυφαία στιγμή του αντιφασιστικού κινήματος, αλλά και με τη δημοσιογραφική της παρουσία είναι ένας φορέας που δίνει μια αχτίδα δημιουργική στη δημόσια σφαίρα, να πω αυτή την περίπλοκη φράση. Λοιπόν, ελευθερία. Παράτω ότι είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός, ποτέ δεν τα έχουμε καλά με τα μικρόφωνα εκτός του στούντιο του Αθήνα 94. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια τον Μάκη. Νομίζω ότι δεν έκανα τίποτα παραπάνω από αυτό που με άφηνε να κοιμάμαι ήσυχη το βράδυ στο μαξιλάρι μου. Μου δόθηκαν και ευκαιρίες. Νομίζω ότι όταν μου προτάθηκε, εγώ ξεκίνησα το 10 να κάνω ρεπορτάζ για τη Χρυσή Αυγή, όταν ήταν στον Άγιο Παντελεήμονα, εκεί όταν πρωτοεμφανίστηκε. Εκεί που είχαμε το αφήγημα, το ότι έχουν έρθει να μας πάρουν τις δουλειές οι ξένοι, το ότι έχουν έρθει που κλέβανε τους σταυρούς οι μετανάστες, που τότε οι Χρυσαυγίτες χρησιμοποιούσαν όλο το... Είχαν το πολύ έξυπνο, το οποίο ακόμα το έχουν, όχι μόνο οι Χρυσαυγίτες, όλοι αυτοί που κινούνται σε αυτή τη γκάμα της ακροδεξίας, το να κάνουν τα πράγματα πάρα πολύ εύληπτα και πάρα πολύ εύκολα και κατανοητά στον κόσμο και να δίνουν στον κόσμο να ακούσει αυτό που έχει ανάγκη. Δηλαδή, ήρθε να μου πάρει το μεροκάμα, άρα είναι κακός. Ήρθε να μου βιάσει τη γυναίκα, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό στον ίδιο Παντελήμονα. Θυμάμαι σε διαμερισματικό συμβούλιο στο Δήμο της Αθήνας, στο 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα, να αποφασίζουν την αναβάθμιση και τη βελτίωση της πλατείας προκειμένου και να φωτιστεί και να καθαριστεί και να είναι πιο προσιτή στον κόσμο και στα παιδιά. Θυμάστε τότε και τον καυγά με την παιδική χαρά που είχαν σε εξέλιξη. Και ήταν τρεις άνθρωποι εκεί που συζητούσαν, 7 από τις δημοτικές παρατάξεις, και απ' έξω από την αίθουσα 30 Χρυσαυγίτες που φωνάζανε: «Εδώ βιάζουν τις γυναίκες μας και εσύ μιλάς τώρα για το πεζοδρόμιο». Αυτό όλο δημιουργούσε ένα κλίμα και αυτό ήταν ένα πράγμα έντονο που υπήρχε σε όλες τις γειτονιές που θεωρούσαν ότι είχαν πρόσβαση, όχι θεωρούσα, είχαν και πρόσβαση, την έφτιαξαν την πρόσβαση. Δεν μου αρέσει να το παραδεχόμαστε, αλλά είχαν κάνει σοβαρή δουλειά πεδίου από το 8, το 9, το 10, το 11, το 12, στις γειτονιές που έχτισαν τα προπύργια τους. Στην Νίκη, ας πούμε, πάταγαν στα μεροκάματα. Στην αυτοδοξιευαστική ζώνη το ίδιο. Μέχρι που κατάφεραν να φτιάξουν το εργοδοτικό σωματείο. Θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει τότε εκείνη την περίοδο. Έταζαν δουλειές. Δεν πειράζει, έλα στο σωματείο, έλα τώρα θες να κάνεις απεργία, χάσεις και το μεροκάματο. Εδώ, δουλειά να έχεις. Πιο λίγα λεφτά, μπορεί να μην έχεις το science, αλλά θα έχεις δουλειά. Οπότε ο κόσμος είχε ανάγκη. Θυμάστε μετά την κρίση πόσος κόσμος είχε μείνει εκτός εργασίας. Το πήρα ανάποδα από ό,τι ήθελα να το ξεκινήσω, δεν πειράζει, θα το επαναφέρω. Να ευχαριστήσω, θέλω, για αυτή την πρόσκληση και όχι τόσο για την πρόσκληση, όσο για τη σκέψη αυτής της οργάνωσης αυτής της συζήτησης. Γιατί πολύ πρόσφατα προβληματίστηκα το καλοκαίρι, συνάντησα κάποιους γνωστούς που υποτίθεται ότι και ιδεολογικά και είμαστε σε ένα κοντινό χώρο και μπορούμε να συνεννοηθούμε, που μου είπε: «Έλα τώρα, τι ασχολείστε με το συντονισμό, με όλα αυτά, με τον αντιφασιστικό συντονισμό». Σας είπε προηγουμένως ότι είμαι και μέλος εκεί ενεργό. Τι ασχολείστε τώρα με όλα αυτά? Έχουν τελειώσει. Διαφήμιση τους κάνετε που ασχολείστε μαζί τους. Και προβληματίστηκα, είναι αλήθεια, λέγοντας ότι μήπως είναι μονή δική μου, δηλαδή μήπως το κουβαλάω τώρα από όλα αυτά τα χρόνια που έχω ασχοληθεί με όλο αυτό το πράγμα. Μήπως είμαστε εμείς οι γραφικοί που το βάζουμε συνέχεια στην κουβέντα και προσπαθούμε να το αναδείξουμε και προσπαθούμε να βάλουμε 5 πράγματα σε μια σειρά και να δούμε όντως αν υπάρχει θέμα και τι πρέπει να γίνει. Προφανώς και υπάρχει θέμα. Το είπε προηγουμένως πολύ ξεκάθαρα, το περιέγραψε ο Πέτρος. Βλέπουμε τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, βλέπουμε τι συμβαίνει με την ακροδεξιά, βλέπουμε τι συμβαίνει με τη συντηρητική στροφή.
Το καλό είναι ότι πλέον ξέρουμε τα σημάδια. Μπορούμε να τα βλέπουμε, τα αναγνωρίζουμε και νομίζω ότι ξέρουμε και πώς να τα αντιμετωπίσουμε και να το αποφασίσουμε. Όταν χρειάστηκε στο παρελθόν να το κάνουμε, το κάναμε και το κάναμε και με επιτυχία. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από τρεις μέρες συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από την ανακοίνωση της απόφασης της Δίκης της Χρυσής Αυγής. Ήταν μια ιστορική απόφαση που μας έδωσε μεγάλη χαρά, μας έδωσε μια πολύ βαθιά ανάσα. Ήταν μια απόφαση δικαίωσης των θυμάτων, των οικογενειών τους και των ανθρώπων που όλα αυτά τα χρόνια στάθηκαν στο πλευρό τους. Είναι μια απόφαση που νομίζω ότι εξαφάνισε τη Χρυσή Αυγή ως Χρυσή Αυγή με τη δομή που την ξέραμε από τη δημόσια σφαίρα. Όχι όμως από παντού. Έχουν μείνει παρακλάδια, έχουν μείνει άνθρωποι που δραστηριοποιούνται τη νύχτα. Ήταν όμως μια απόφαση και μια προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν τη απόφαση που ενεργοποίησαν αντιφασιστικά, αντανακλαστικά σε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, που δήλωσε και εκείνη την ημέρα έξω από το εφετείο, αλλά και νομίζω ότι υπήρξε και μια διαρκής παρουσία κάποιου κόσμου με συνέπεια και με συνέχεια, που δήλωσε ότι οι εγκληματικές ενέργειες δεν μπορεί να είναι ανεκτές. Αυτό όμως μέχρι εκεί. Δεν τελειώνει τίποτα με μια δικαστική απόφαση, δεν τέλειωσε τίποτα με μια δικαστική απόφαση, το είδαμε. Υπάρχει συνέχεια, θέλει δουλειά, θέλει στα σωματεία, θέλει στους χώρους δουλειάς, θέλει στο γήπεδο, θέλει στο δρόμο, θέλει παντού παρουσία. Υπάρχουν ακόμα μικρές ομάδες που κάνουν τη δουλειά τη νύχτα, που οι καλές δουλειές γίνονται τη νύχτα. Αυτό είχε πει ο Κασιδιάρης, αν θυμάμαι καλά, ήταν και στο στοιχείο στη δίκη αυτό, Θανάση. Συνεχίζουν να υπάρχουν, βέβαια όχι στο βαθμό των ταγμάτων εφόδου. Νομίζω ότι μετά τη δίκη δύσκολα θα ξαναδούμε ασπρόμαυρες παραλλαγές με αρβίλες στο δρόμο, όπως βλέπαμε στον Άγιο Παντελεήμονα και στην Νίκαια. Εμένα όμως μου χτυπούν καμπανάκι οι σύλλογοι γονέων που ζητούν τα παιδιά να φορούν ομοιόμορφες φόρμες γιατί τα κορίτσια φορούν μίνι. Αρχηγοί κομμάτων που ζητούν έπαρση της σημαίας και ένταξη του μαθήματος αγνότητας στα σχολεία. Μου χτυπούν καμπανάκι τα συνέδρια για την οικογένεια και την υπογονιμότητα με την οπτική που γίνονται, όχι με τη στήριξη της γυναίκας για να μπορέσει να γίνει μάνα, αλλά γιατί λείπουν Έλληνες από την πατρίδα. Μου χτυπά καμπανάκι η κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και η δημιουργία του Υπουργείου Οικογένειας. Φτιάχνουν το περιτύλιγμα στις κυβερνητικές πολιτικές που δίνει επίδομα παιδιού, που επαναφέρει τις αποβολές στα σχολεία, που σε κάθε κριτική η απάντηση είναι ενός σώματος αστυνομίας. Που εκρίνει τα pushbacks και τα βαφτίζει αποτρεπτική πολιτική, που εξαθλιώνει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στις δομές, που κανείς ένστολος δεν έχει καμία συνέπεια ποτέ για ό,τι κάνει. Που δίνει στη δημοσιότητα έρευνες που δείχνουν ότι η μισή παραβατική είναι Ρωμά. Και εκείνη και η κακή δουλειά που κάνουν βεβαίως τα media, που υιοθετούν προφανώς την πληροφόρηση από την αστυνομία, δεν κάνουν ρεπορτάζ. Το έχουμε δει άπειρες φορές από τη Νέα Σμύρνη μέχρι και το τελευταίο δελτίο τύπου που βγαίνει από τη Γαδά. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι το τρώνε αμάσιτο και το μεταφέρουν χωρίς να κάνουν τίποτα παραπάνω. Υπάρχει κυβέρνηση λοιπόν που για να αντιμετωπίσει τους original φασίστες και τους ακροδεξιούς πάει όλο και πιο δεξιά, όλο και πιο δεξιά και δημιουργεί με έναν τρόπο ξανά το αφήγημα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, μόνο που μας το φέρνει με άλλο τρόπο και μας μιλάει με ένα ωραίο μπαλάζ για την ασφάλειά μας γίνονται όλα. Περηφανεύεται για τις μειωμένες ροές των μεταναστών και των προσφύγων, αλλά πανικοβάλλεται όταν η Γερμανία για 6 μήνες αλλάζει πολιτική και κλείνει τα σύνορα. Στηρίζει το Ισραήλ, αλλά μετά δεν θα αφήνει τους πρόσφυγες που θα δημιουργηθούν και που έχουν ήδη δημιουργηθεί ως απόρρια της πολιτικής που ασκεί το Ισραήλ εκεί, στην περιοχή. Πριν λίγες μέρες, άκουγα και θα σας τη μεταφέρω μια συζήτηση από εφήβους σε κεντρική περιοχή της Αθήνας, πολύ κοντά στο κέντρο, να συζητούν ότι υπάρχουν πάρα πολλές παρέες Ρώσων, Αλβανών και Μαροκινών στις γειτονιές τους. Με ύφος όμως του κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Και ότι είδαν και έναν YouTuber στο κέντρο της Αθήνας. Που λέει ότι το εμπόριο ναρκωτικών το κάνουν μετανάστες. Μου θύμισε με έναν άλλο τρόπο τη συζήτηση που κάναμε το 2010, που βλέπαμε να γίνεται δημόσια συζήτηση για τον Άγιο Παντελεήμονα, που πηγαίνουν εκεί οι μετανάστες και μένουν, που φεύγουν οι Έλληνες και αφήνουν τις περιουσίες τους στο έλεος των μεταναστών, που δεν μπορεί κανένας να περπατήσει εκεί, που είναι σκοτεινά, που είναι βρώμικα, που για όλα φταίνουν οι μετανάστες. Αυτό λοιπόν το κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό, που λένε οι έφηβοι, είναι αυτό νομίζω που πρέπει να μας απασχολήσει. Όχι τι θα κάνουν οι έφηβοι γι' αυτό, αλλά πώς θα αποτρέψουμε αυτή τη σκέψη. Πώς θα μπορέσουμε οι έφηβοι να μην κάνουν αυτή τη σκέψη καθόλου. Και αυτό θέλει από εμάς να το σκεφτούμε, να το σχεδιάσουμε και να αποφασίσουμε ότι πρέπει να κάνουμε ξανά δουλειά μυρμηγκιού. Η πολιτεία, το κράτος, τα υπουργεία δεν θα το κάνουν αυτό γιατί δεν το θέλουν. Και το ξέρουμε και το βλέπουμε.
Θέλει λοιπόν συνεργασίες, συμμαχίες και κοινό στόχο. Σε αυτό το πλαίσιο, το είπαμε ήδη δύο φορές, επειδή συμμετέχω και στο Μανιφεστικό Συντονισμό Αθήνας Πειραιά, όπως είχε πάρει την πρωτοβουλία ο συντονισμός και κάνει την καμπάνια «Δεν είναι αθώοι», με άλλο στόχο βέβαια τότε, να απαντήσει στην αθωωτική εισήγηση της Αδαμαντίας Οικονόμου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Έτσι λοιπόν, αυτά τα μηνύματα που σας μετέφερα, τις κουβέντες των εφήβων, έχουν φτάσει από διάφορες περιοχές της Αθήνας και της Ελλάδας και σε εμάς, τον Αντιφασιστικό Συντονισμό, που είναι ομπρέλα οργανώσεων και κομμάτων που συμμετέχουν και προσπαθεί να συντονίσει δράσεις, να ανοίξει κουβέντες, να βάλει προβληματισμούς, λύσεις. Είναι πολύ μικρός ο συντονισμός για να μπορέσει να δώσει, αλλά τουλάχιστον να βάλει την κουβέντα στη δημόσια σφαίρα. Έτσι λοιπόν, σχεδόν αυτοματοποιημένα, όταν είδαμε ότι τα μηνύματα αυτά έρχονται και είναι πολλά και άρχισαν να μας ανησυχούν, αποφασίσαμε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Ότι πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα, να κάνουμε μια καμπάνια. Και το λέω το αυτοματοποιημένα, γιατί ξέρετε, όταν είναι πάρα πολλές συλλογικότητες από διαφορετικούς χώρους, με πάρα πολλές διαφοροποιήσεις πολιτικές και ιδεολογικές, είναι πολύ δύσκολο να συνεργαστείς και αμέσως να πεις ότι προχωράω και στρώνω ένα σχέδιο και βάζω κάτω κείμενα και βάζω κάτω ιδέες και βάζω κάτω προσπάθειες που τις προχωράω. Έτσι λοιπόν, αποφασίστηκε να ετοιμαστεί μια καμπάνια προσανατολισμένη στους μαθητές, στις γειτονιές και στη συνέχεια στις σχολές. Αυτή η καμπάνια είναι έτοιμη, θα αρχίσει το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή τις επόμενες 15 μέρες το πολύ. Έχει σύνθημα «Διάλεξε πλευρά». Έχουν ετοιμαστεί σκίτσα, έχουν ετοιμαστεί κείμενα, τα έχουν δει μαθητές, τα έχουν δει έφηβοι, τα έχουν δει φοιτητές και μας έχουν δώσει το OK ότι είναι κατανοητά, ότι δεν τους τρομάζουν, ότι δεν τους ξενίζουν, ότι καταλαβαίνουν αυτό που θέλουμε να τους πούμε. Και εκπαιδευτική επίσης, γιατί πρέπει να μην τα τρομάξουμε τα παιδιά, θέλουμε να τα ξυπνήσουμε, θέλουμε να τα ενεργοποιήσουμε και έχει ρόλο και το τι εκπαιδευτικοί μας έχουν πει ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε μια διείσδυση στον κόσμο. Θα αρχίσουμε πρώτα από τα σχολεία την ενημέρωση, μετά θα πάμε στις γειτονιές τους, θα το ανοίξουμε σιγά σιγά και όλο αυτό θα καταλήξει το Μάρτιο σε ένα διήμερο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με εργαστήρια ανατομής της κοινωνικής δραστηριότητας, δηλαδή αθλητισμός, δημοσιογραφία, εκπαίδευση, εργασία. Διάφοροι τέτοιοι τομείς έχουν μπει και αρχίζουμε και τους ετοιμάζουμε. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι τουλάχιστον θα ανοίξει μια κουβέντα ή τουλάχιστον θα δώσει εργαλεία σε κάποιους ανθρώπους να μπορέσουν να μιλήσουν πιο ανοιχτά, να μπορέσουν να πούν πέντε πράγματα που θα είναι κατανοητά στον κόσμο και θα πούμε τουλάχιστον στους μαθητές να μην φοβούνται τους Ρώσους συμμαθητές τους, τους Αλβανούς συμμαθητές τους, τους Ρουμάνους που ζουν στις γειτονιές τους. Πριν από 50 χρόνια, όχι, δεν είμαι τόσο μεγάλη, πριν από 5 χρόνια. Μου είχαν ζητήσει από έναν εκδοτικό οίκο από το Μετέχνιο, ήταν τότε, ήμασταν ακόμα στα της δίκης, να μιλήσω για δύο βιβλία. Το «Δεν θέλαμε να ξέρουμε» που ήταν η βιογραφία της ιδιαίτερας του Γκέμπελς και το «Όχι εγώ» του Γιώχαν Φέστ. Στο πρώτο η γραμματέας του Γκέμπελς περιέγραφε πώς μπήκε στο κόμμα για να βρει δουλειά, πώς έφτασε με το γραφείο του. Και μετά έλεγε πως ό,τι συνέβαινε έξω από το γραφείο και ό,τι πληροφορία ερχόταν, απλώς την αρχιδετούσαν, τη διεκπεραίωναν, δεν τους ένοιαζε τι γινόταν. Επειδή έφταναν και έγγραφα που αφορούσαν το Auschwitz και όλα αυτά, γιατί είχε τεθεί το θέμα, μα καλά, βλέπατε τι γινόταν, δεν αντιδρούσατε. Έλεγε λοιπόν ότι όχι, εγώ δεν με αφορούσε, έκανα τη δουλειά μου και είχα δουλειά. Στο άλλο βιβλίο, στο «Όχι εγώ», είναι μια οικογένεια αντιφασιστών που δεν συνεργάστηκε, δεν μπήκε στο κόμμα, δεν βρήκε δουλειά, έμειναν άνεργοι, στην πορεία διώχθηκαν και δεν βολεύτηκαν. Μέσω αυτών των βιβλίων λοιπόν το ζητούμενο ήταν να μιλήσουμε για την προσωπική ευθύνη που έχει ο καθένας και η καθημερινή απέναντι στην ιστορία. Εγώ λοιπόν τότε αξιοποιώντας τη συγκυρία τα αντιστοίχησα λίγο με το τι συνέβαινε στη δίκη για να το καταλάβουμε και λίγο πιο άμεσα. Η γραμματέας λοιπόν του Γκέμπελς σε μένα μου θύμισε και την είχα ταιριάξει με τον αστυνομικό του δεύτερου περιπολικού που έφτασε στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο οποίος στη δίκη της Χρυσής Αυγής είχε πει «Εγώ κύριε πρόεδρος ταξιτζής είμαι». Ένα περιπολικό οδηγό. Δεν είδα τίποτα. Και δεν θυμάμαι τίποτα. Η οικογένεια των αντιφασιστών εμένα μου ταιριάξε με τα δύο κορίτσια της Μέλισσης που έχει γράψει και ο Θανάσης.
που δεν κοίταξαν τη δουλειά τους, που πήγαν και κατέθεσαν και ξανακατέθεσαν και ξανακατέθεσαν κατά των φασιστών όσες φορές χρειάστηκε. Στο αστυνομικό τμήμα, στο ένα δικαστήριο, στο δεύτερο δικαστήριο, που υπέστησαν πολύ κακή συμπεριφορά εντός του δικαστηρίου και από τους ίδιους τους χρυσαυγίτες και από τους δικηγόρους τους. Και το ξαναπέρασαν και στη δεύτερη φάση της δίκης, τώρα που είμαστε στην διαδικασία του εφετείου. Θέλω λοιπόν να επανέλθω στην αναγκαιότητα των συμμαχιών και των συνεργασιών και θέλω απλώς να σας βάλω στο μυαλό έτσι, να το πάρετε σπίτι και να το βάλετε στο μαξιλάρι σας και να το αξιοποιήσετε, όχι όπως έκανε Σπυράκη με το μνημόνιο, το άλλο, ότι όλοι θα πρέπει να αναλάβουμε το δικό μας κομμάτι στην ιστορία για να μην ξαναζήσουμε αυτές τις εποχές, τις σκοτεινές και τις δυστοπικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και να θυμίσω με την ευκαιρία τη δουλειά του αντιφασιστικού συντονισμού, τη διαδικασία μέσα από την οποία προέκυψε αυτό το σύνθημα, το «δεν είναι αθώοι». Ήταν δουλειά λίγων ανθρώπων με ισχνή οργανωτική υπόσταση. Ήταν πολύ μικρός ο αριθμός. Κι όμως η εμβέλειά του ήταν απέραντη. Και αυτό το λέω για την απόψινή μας συνάντηση. Δεν είμαστε πάρα πολλοί, είμαστε αξιόλογος αριθμός. Αλλά πρέπει ο καθένας, αυτό που είπε η Ελευθερία, να αναλάβει την ευθύνη του με την κατανόηση ότι η εμβέλεια των ιδεών που μας συνέχουν ως συλλογικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό ακούγεται λίγο ρομαντικό, το έχουμε ξανακούσει και δεν πρέπει να λέμε τα ίδια πράγματα, αλλά ξέρουμε τι έχει εμποδίσει αυτή την εμβέλεια να υλοποιήσει το δυναμικό της. Αυτό το συμπέρασμα πρέπει να το βγάλουμε.